Δεν υπάρχει άλλη οδός παρά μόνο η υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου. Και βασικός άξονας του σχεδίου αυτού είναι η κατασκευή των κλειστών δομών. Οι κλειστές δομές θα έχουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, γεγονός που αφενός θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες όσων φιλοξενούνται σε αυτές και αφετέρου θα αποσυμφορήσει τα νοσοκομεία των νησιών. Με πηξίδα όλα αυτά τα πλεονεκτήματα των κλειστών δομών, η κυβέρνηση προχωρά με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση του σχεδίου της. Το σχέδιο αυτό είναι προς όφελος της χώρας και κυρίως των τοπικών κοινωνιών. Ιδιαίτερα σήμερα, που υπάρχουν σε έξαρση θέματα δημόσιας υγείας, γίνεται καλύτερα αντιληπτό από όλους ότι θέματα όπως ο κορονοϊός μπορούν να αντιμετωπιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε μια κλειστή δομή και όχι σε μια άναρχη, ανοιχτή δομή που αποτελεί υγειονομική βόμβα. Το περιμέναμε με βάση την ακροδεξιά λογική ορισμένων από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αλλά τελικά μας ήρθε από τους πλούσιους και από τους χριστιανούς στη χώρα μας. Πρόσφατα, μόλις πριν από λίγη ώρα, είδα ότι ανακοίνωσε και ο κύριος Μαρινάκης ότι τον επισκέφτηκε ο κορονοϊός, περαστικά στον άνθρωπο, έτσι. Αλλά αυτό, έτσι, να το πάρουν κάποιοι υπόψη τους, οι οποίοι θέλησαν να χρησιμοποιήσουν και το θέμα του κορονοϊού για να ποτίσουν το δέντρο της ακροδεξιάς και της ξενοφοβίας και όλο αυτού του πράγματος, το οποίο με την πολιτική σας κάλυψη αναπτύχθηκε τις προηγούμενες μέρες. Εγώ ήθελα να το ρωτήσω και τον κύριο Πολάκη. Πάμε για αυτά που είπε χθες ο κύριος Πολάκης για τους χριστιανούς και τους πλούσιους. Άλλα απίστευτα που ακούσαμε. Έχει δίκιο. Ο κύριος Πολάκης έβγαλε. Και δεν τρέπεται. Μισό λεπτό να ακούσουμε. Ο κύριος Πολάκης έβγαλε για άλλη μια φορά το ταξικό του μίσος σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Φανταστείτε να έλεγα εγώ ότι ο ιός ξεκίνησε από φτωχούς κομμουνιστές. Μάλιστα. Επειδή ξεκίνησε σε μια φτωχή επαρχία της κομμουνιστικής Κίνας. Mm-hmm. Πόσο γελίο θα ήταν αν το έλεγα. Θα ήταν γελίο αν το έλεγα. Έχω μισό λεπτό. Αντίστροφα, έρχεται ο Πολάκης και τι κάνει. Το μίσος που έχει μέσα στην ψυχή του, τη χολή που έχει, τη βγάζει και προς την κοινωνία, τη βγάζει και προς την εκκλησία, τη βγάζει προς όλους. Mm-hmm. Εμείς αυτό το μίσος δεν το χρειαζόμαστε τώρα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Οικονόμου και κυρία Σωπούλου, χρειαζόμαστε ψυχραιμία, ηρεμία, καθαρή σκέψη. Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη κρίση. Κλείσε και έκτακτη. Θα την αντιμετωπίσουμε και θα την νικήσουμε. Αντρέα, όχι υπερβολές. Και όχι προκλήσει, γιατί τελειώσαμε. Εγώ δεν έχουμε χρόνο για την παραθέση. Εγώ προκαλώ να τελειώνουμε. Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Πολάκης απάντησε στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου που πριν μία εβδομάδα συνέδεσε τους πρόσφυγες με τον κορονοϊό. Mm-hmm. Και απάντησε λοιπόν ότι από εκεί το περιμένατε, αλλά έρθει από τους πλούσιους. Ναι, δεν υπάρχει κίνδυνος δηλαδή μετάδοσης από τους πρόσφυγες. Δεύτερο σημαντικό. Αυτό μας λες.